Στο κατόφλι των δικαστηρίων του Ηρακλείου πέρασε σήμερα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 15χρονου μέσα στο σχολείο που φοιτούν και οι δύο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Το νέο περιστατικό βίας μέσα σε σχολείο της Κρήτης, που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, έχει προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία, ενώ η ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του ανήλικου για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη θεωρείται ότι αν δεν είναι η μοναδική, είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που έχει απαγγελθεί σε ανήλικο για τέτοια πράξη. Πλέον η κατάσταση μας υπερβαίνει. Ο 16χρονος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι από νωρίς την περασμένη Τετάρτη ο 15χρονος είχε προκλητική συμπεριφορά κυρίως σε βάρος 4 συμμαθητριών τους και πως ο καυγάς που ξέσπασε ξεκίνησε από το θύμα που έσπρωξε το 16χρονο όταν εκείνος του ζήτησε να σταματήσει να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Τα παιδιά τι απαντήσεις δίνουνε? Ότι αισθανόμαστε όταν μαλώνουμε με το συμμαθητή μας και όταν ασκούμε βία, αισθανόμαστε ότι έχουμε εξουσία. Υπάρχει δηλαδή η επιβολή της ισχύως εδώ. Υπάρχει η αίσθηση ότι είμαι ο δυνατός και κυριαρχώ. Από την άλλη πλευρά είμαστε και πάρα πολύ θυμωμένοι. Ο κατηγορούμενος ανήλικος που συνελήφθη χθες μετά την καταγγελία της οικογένειας του 15χρονου φέρεται με μπουνιές να έριξε κάτω το θύμα, προκαλώντας του τραύμα στο μάτι και σπάσιμο ενός δοντιού. Μάλιστα, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Παχνί και χρειάστηκε νοσηλεία. Αυτός που κυριαρχεί θα κλωτσίσει στο πρόσωπο. Δηλαδή, θα, εκείνη τη στιγμή θα αισθανθεί ότι το ανθρώπινο σώμα που βρίσκεται στην άσφαλτο δεν αξίζει, είναι κάτι αμεληταίο, είναι κάτι το οποίο πραγματικά και αν το εκμηδενήσει και αν το ισοπεδώσει κάτω από το παπούτσι του, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικό. Το νέο περιστατικό βίας έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων παιδιών του σχολείου, ενώ υποστηρίζοντας όσα είπε στην απολογία του ο 16χρονος, ενώπιον του ανακριτή, σήμερα βρέθηκαν και οι συμμαθήτριες που εκτός από το ότι ήταν παρούσες στο περιστατικό, είχαν όπως υποστήριξαν νωρίτερα δεχθεί την προκλητική συμπεριφορά του 15χρονου. Ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της επαυξημένης επιμέλειας από τους γονείς του και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, με το νέο περιστατικό πάντως να προκαλεί αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, που μετρά πλέον το ένα βίαιο περιστατικό μετά το άλλο. Έχει διαφοροποιηθεί η βία ως προς το πώς εκφράζεται. Πλέον είναι δηλαδή μια τόσο έντονη και τόσο άγρια συμπλοκή μεταξύ των παιδιών, όπου ναι, αυτός που κυριαρχεί θα κλωτσίσει στο πρόσωπο. Η κατάσταση στα σχολεία μοιάζει καζάνι που έχει ήδη ξεχυλήσει, όπως λένε οι ειδικοί, που διευκρινίζουν ότι μια σειρά από μέτρα που θα επικεντρώνουν στα παιδιά και τις συμπεριφορές τους επιβάλλεται να ληφθούν, εξαλείφοντας το θυμό που φαίνεται ότι υπάρχει και τη βία, η οποία πλέον ακόμη και στις πιο τρυφερές ηλικίες μοιάζει να είναι ομοίη.